η αλήθεια είναι πιο μάχης μεγάλη όσον αφορά τα μηνύματα. Και οι ιδέες αυτά που είπε η Λέτα πριν, εντάξει, δεν κρύβονται, συγκινήθηκα. Φοβάμαι δυστυχώς ότι αυτό που κάνουμε στο τελική ίσως να είναι το πιο προβλημένο από άποψη μορφής τέλος πάντων της πάλης που κάνατε, που γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, που έγινε στην Ελλάδα όλο αυτό το διάστημα του μνημονίου. Το λέω αυτό ότι φοβάμαι ότι ίσως είναι το πιο προβλημένο, με την έννοια ότι εμείς είμαστε πλέον σε απεργία κοντεύουμε τους 3 μήνες στην Ελλάδα. Κλείνουμε τους 3 μήνες. Ξεκινήσαμε από 22 Δεκέμβρη, σε 47 επαναλαμβανόμενοι. Και μέσα σε αυτούς τους 3 μήνες έχω την αίσθηση ότι δεν έχουμε κάνει όσα θα έπρεπε. Με την έννοια, όχι απλά η λέξη κατάληψη, εξακολουθεί να είναι απαγορευμένη λέξη, αλλά ακόμα και εδώ τα 2 απεργιακά φύλλα που βάλαμε, πραγματικά ελπίζω να έχουν συνέχεια. Δεν ξέρω αν θα έχουν, τέλος πάντων, να το πω, δεν έχουν θέση. Ακόμα και η μορφή που πήρα τα απεργιακά φύλλα, όσο και όσον αφορά το πόσο ήταν αυτοδιαχειριστικά ή όχι, αλλά ακόμα και το περιεχόμενό του, θεωρώ ότι δεν ήταν στο επίπεδο του αγώνα που δίνουμε. Δεν θέλω να μην συμμυρίσω ή να πω μόνο τα κακά. Αν υπάρχει πάντως μία λέξη η οποία συμπυκνώνει ίσως τον αγώνα που δώσαμε, που δίνουμε τόσους μήνες και στην Ελευθεροτυπία, για να την μιλήσω, είναι η λέξη αντίφαση, πιστεύω. Αντίφαση ανάμεσα στην επίθεση που δεχόμαστε σε αυτό που μας συμβαίνει, δηλαδή είμαστε απλήρωτοι από τον Αύγουστο, κλείνουμε πλέον τους 7 μήνες και σε αυτό που έχουμε κάνει. Ακούγεται πολύ το ότι είμαστε 3 μήνες σε απεργία. Αυτή τη στιγμή ίσως είναι η πιο μακρόχρονη απεργία στα ΜΜΕ. Ο Άλτερ είναι σε επίσκεψη εργασία, σε καθολική επίσκεψη, είναι κάτι διαφορετικό. Και σε αυτούς τους 3 μήνες πάλι, επαναλαμβάνω, δεν το έχουμε πάει ένα βήμα παραπέρα. Υπάρχει μια αντίφαση ανάμεσα στο συμβολικό και στο ουσιαστικό βάρος αυτού του αγώνα και στην εσωτερική μας, πώς να το πω, ανασφάλεια, αδράνεια, ίσως και αμηχανία μπροστά σε αυτό το αγώνα. Να τον πάμε ένα βήμα παραπέρα. Αυτό που νομίζω ότι θα ήταν το μόνο που θα μπορούσαμε να κάνουμε, εάν το ζητούμενο να νικήσουμε. Και να νικήσουμε όχι μόνο τα δουλευμένα μας και τις θέσεις εργασίας μας, να νικήσουμε αυτό που λέμε αξιοπρέπεια. Εντάξει, είναι λίγο πιο πεγμένη λέξη. Τη λέμε και την ξαναλέμε και ξεχνάμε κάτι σημαίνει. Και τέλος, υπάρχει μια αντίφαση ανάμεσα στο ρόλο που μέχρι τώρα παίζαμε, τουλάχιστον εμείς οι δημοσιογράφοι, ως ας πούμε διαμεσολαβητές της πληροφόρησης, πάντα έστω και με ένα κέντρο αριστερό προφίλ, ξέρω εγώ, στην περίπτωση της Ελευθεροτυπίας, πάντα σε κάποια πλαίσια, ακολουθώντας, δηλαδή συμμορφωνόμενοι με κάποιες ρητές ή άρρητες οδηγίες. Οι λογοκρινόμενοι και αυτολογοκρινόμενοι πολλές φορές και ακολουθώντας μια τομή ιεραρχία και στον ρόλο που καλούμαστε να παίξουμε και το να υπερβούμε τέλος πάντων τον ρόλο αυτό, να στραφούμε απέναντι στους εργοδότες μας, από τη στιγμή που ούτως ή άλλως αυτοί μας έχουν βάλει στην απέναντι και μας πυροβολούν, χωρίς να μας πληρώνουν δηλαδή, και να μας απειλούν με το λουκέτο, με την απόλυση χωρίς δεδουλευμένα, με την χρεοκοπία και ακόμα και να υπερβούμε τον ρόλο του να υπάρξουμε χωρίς αυτούς. Λοιπόν, 7 μήνες απλήρωτοι, 3 μήνες απεργίες, έχουμε βγάλει 2 απεργιακά φύλλα, έχουμε κάνει ασφαλιστικά μέτρα ενάντια στους εργοδότες που δεν μας πληρώνουν. Τα έχουμε κερδίσει στο δικαστήριο, δεν έχουμε πάρει φράγκο. Έχουμε πάρει απόφαση στο δικαστήριο μέσα από γενικές συνελεύσεις ενάντια στο άρθρο 99. Ίσως ξέρετε, οι περισσότεροι πλέον έχει γίνει ψωμοτήρι το 99, τι ακριβώς είναι. Είναι ένα άρθρο του πτωχευτικού κώδικα το οποίο απαλλάσσει τον εργοδότη από διώξεις, από τους πιστωτές τους. Ο ρόλος των πιστωτών φυσικά στη συγκεκριμένη περίπτωση είμαστε κυρίως εμείς, εμάς χρωστάει. Περίπου 7 εκατομμύρια είναι τα χρωστούμενα σε διαβουλευμένα πλέον. Στις τράπεζες χρωστάει επίσης μεγάλα ποσά, κάνα 45 εκατομμύρια, τα οποία όμως είναι αυτό που λέμε ρυθμιζόμενα. Ξεκινά να τρέχουν το Μάιο τα δάνεια εδώ στις τράπεζες. Τα συσσωρευμένα, τα που λέμε διαμαρτυρημένα είναι τα δικά μας. Έχουμε καταθέσει το 1999. Τη Δευτέρα είναι πάλι ένα δικαστήριο, διακόπηκε η δίκη την Τετάρτη και συνεχίζεται τη Δευτέρα. Η αίτηση για υπαγωγή στο 1999. Οπότε είμαστε εν ώψη αυτής της σημαντικής καμπής. Έχουν γίνει πράγματα. Είχε έρθει ένα συλλογικό καζάνι, είχαν έρθει οι Ελισσέ, μας είχαν μαγειρέψει πασονδάτα. Να πω δηλαδή τα μικρά, ξέρω που έχουν γίνει. Έχουν ανεβάσει κάποιες. Έχουν γίνει ποδοσφαιρικοί αγώνες. Θα γίνει και ένας ποδοσφαιρικός αγώνας εργαζομένων στο εργοστάσιο και στην εφημερίδα. Έχει μια συμβολική σημασία αυτό. Ναι, εννοώ του εργοστασίου, οι συντάκτες, ας πούμε, και οι τυπογράφοι. Τι άλλο, έχουν γίνει συναυλίες αλληλεγγύης, μαζί με τους συναδέλφους στο Άλτερ, έγινε και προχτές μία που ήταν για όλους τους εργαζομένους. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε γίνεται μια εκδήλωση στη δημοτική αγορά της Κυψέλης, με αποκλειστικό θέμα την κρίση του τύπου και το πείραμα στην Ελευθεροτυπία, έτσι λέγεται. Θα πω με λίγη πίκρα ότι δεν είχαμε ενημερωθεί ως εργαζόμενοι κι αυτοί. Μολονότι παρελάβει όλο το πάνελ, ας πούμε, από τον εκπρόσωπό μας μέχρι το ΣΟΚΟ, ναι, τον εκπρόσωπο των εργαζομένων, από την Εργασιακή Επιτροπή, από τη Συντακτική Επιτροπή. Εντάξει, γίνεται αυτό καλώς που γίνεται. Γίνονται και άλλα πράγματα. Βρίσκεται στο Βερολίνο η συνάδελφος Ντίνα Δασκαλοπούλου μαζί με έναν απεργό χαλιβουργό και τον εργαζόμενο Αποστόλη τον Καψάρη. Μεθαύριο θα είναι στο Ανώπερο, θα πάνε στο Λούμπεκ. Η αλληλεγγύη και γενικώ το κλίμα που εισπράττουν είναι πάρα πολύ, όντως πολύ συγκινητικό. Και μας κάνει να νιώθουμε καλή βάσιμα, γιατί είναι ελαφρώς αντίστοιχο του τι εισπράττουμε από μέσα. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, εντάξει, θα μιλήσω για τον εαυτό μου, δεν εξηγεί κανένα. Δηλαδή, δεν ανήκω και σε κάποια επιτροπή, ας πούμε, εργασιακή, δεν έχω εκλεγεί. Αλλά το πρώτο που σου λένε είναι τι κάνεις, τι εκπροσωπείς, ποια συμφέροντα θες να εξυπηρετήσεις. Δηλαδή, η λάσπη, η δυσπιστία, η ανώνυμη λασπολογία στο ίντερνετ και στα blogs μέσα από ψευδόνυμα, τα οποία μπορεί να είναι και η ίδια η Μάνια Τεγοπούλου. Εγώ πιστεύω ότι κάποιοι από αυτούς πρέπει να είναι, ας πούμε, διευθυντές και τσιράκια διευθυντών. Αυτοδιαχειρισμός. Όλο αυτό το πράγμα είναι πραγματικά που σου κόβει τα θερά. Τώρα, το τελευταίο που θέλω να πω, όσον αφορά τις αντιφάσεις, είναι αυτό που είμαστε και αυτό που πιστεύουμε ότι είμαστε. Με την έννοια ότι οι περισσότεροι από εμάς αυτή τη στιγμή είμαστε όντως όλοι 8 μήνες απλήρωτοι, έτσι. Και άνεργοι, χωρίς δικαιώματα, χωρίς καν επίδομα ανεργίας. Φαντάζομαι κάποιοι, αυτοί που θα ήταν και πιο υψηλόμιστοι, που πραγματικά δεν είναι και τόσο πολλοί, ίσως να έχουν ακόμα από κάπου να τραφούν. Ή όσοι έχουν κάποιο γονιό, κάποιον σύζυγο που δουλεύει. Οι περισσότεροι όμως είμαστε όχι απλά προλεταριοποιημένοι και πάρα πολλοί κόσμος κάτω από τα όρια της φτώχειας. Δηλαδή, ξέρω ότι γίνονται διανομές τροφίμων και πλέον λέμε να μην πάρουν αυτοί που πήραν την προηγούμενη φορά, να έρθουν να πάρουν άλλοι. Γιατί δεν φτάνουν για όλους. Υπάρχει ένα περιφερειακό ταμείο, αλλά το οποίο ό,τι χρήματα βγάζει τα παίρνει σε τρόφιμο. Αλλά και αυτό όταν μιλάμε για 800 ανθρώπους, εντάξει, δεν φτάνει. Όχι, μην νομίζω ότι και 800 έχουν ανάγκη, είναι 800 που έρχονται και παίρνουν. Είναι πολύ μεγάλο ο αριθμός όμως των εργαζομένων και μάλιστα στο εργοστάσιο υπάρχουν πάνω από 100 άτομα τα οποία, οι εμφέτες και εμφέτριες δηλαδή, οι οποίοι πληρώνονταν με 300 ευρώ το μήνα περίπου. Και πολλοί από αυτούς έχουν πάρα πολύ ακραίο πρόβλημα επιβίωσης. Τους λείπουν δηλαδή αυτά τα 300. Αυτό που είμαστε και αυτό που νομίζουμε ότι είμαστε. Δηλαδή, αυτό που όταν πέφτει πριν από λίγο σου είχε σήκωνε στο τηλέφωνο και έλεγε εσύ είμαι η κυρία Τάδε Ταγοπούλου από την Ελευθεροτυπία. Και περίμενε απέναντι, αν όχι να κάνει κολοτούμπες επειδή έλεγε στην Ελευθεροτυπία, αλλά τουλάχιστον να σε εξυπηρετήσει. Πιστεύει ότι έχει μια εξουσία και σε έναν βαθμό την έχει, έστω και εντοτή, έστω και ψεύτικη. Άρα δεν νιώθει ρε παιδί με αυτό που λέμε εργάτη. Υπάρχει ένα ερώτημα αν είμαστε εργάτες και σε ποιο βαθμό και ποιοι. Έλεγα, ήμουν χτες στο Πάντιο, ήταν ένας αυτοδό, δεν θα πω τα ίδια χτες, αλλά τελείωσα την κουβέντα χτες με το αυτό που λέγανε το σύνθημα, το έχει πάρει και το κουκουέ τώρα, το λέει πολλοί κόσμος, αυτό το εργάτη μπορείς χωρίς αφεντικά. Σε εμάς αυτό νομίζω παραμένει με ένα ερωτηματικό στο τέλος. Μπορούμε χωρίς αφεντικά, δεν νομίζω ότι θα αποδειχθεί. Πρέπει να ξεπεράσουμε κάποιες δικές μας εσωτερικές φοβίες για να μπορέσουμε να υπάρξουμε χωρίς αφεντικά. Και το άλλο είναι το τι είναι εργάτης. Σε εμάς δηλαδή θέλαμε αυτά τα δύο απεργιακά φύλλα. Το κεντρικό θέμα στο πρώτο, θυμάμαι το δισέλιδο του σκητσογράφου του Καλαϊτζή, ήταν η ζωή χωρίς αφεντικά. Ναι, ήταν ωραίο, ήταν πετυχημένο. Δεν αφορά όμως όλους, με την έννοια ότι στο απεργιακό φύλλο συμμετείχαν οι συντάκτες, συμμετείχαν σε έναν βαθμό οι γραφίστες, αυτοί που το στήσανε. Δεν συμμετείχε η πλειονότητα των εργαζομένων στο εργοστάσιο, δηλαδή η τεχνική της τυπογραφίας, της λιθογράφη, οι εργαζόμενοι ενθέτες ή το διοικητικό προσωπικό, γιατί αυτό, όλη αυτή η εφημερίδα εκδόθηκε εξωτερικά. Πληρώσαμε δηλαδή σε ένα άλλο τυπογραφείο για να πάρει τη τυπώση με χρήματα που μας έδωσε στο σωματείο. Άρα μπορέσαμε κάποιοι να υπάρξουμε χωρίς αφεντικά για φύλλα, πληρώνοντας βέβαια και επειδή κάποιος άλλος μας, το σωματείο μας βέβαια, που το πληρώνουμε και εμείς για να μας τα δώσει, μας χρηματοδότησε. Αυτά τα λέω για να πω ότι η λέξη αυτοδιαχείριση δεν ισχύει 100% για αυτό που συνέβη στην Ελευθεροτυπία. Ίσως είχε κάποια αυτοδιαχειριστικά στοιχεία, με την έννοια ότι είχαμε καταργήσει την ιεραρχία όσον αφορά τους αρχισυντάκτες και τους διευθυντές. Είχε εκλεγεί μια συντακτική επιτροπή και ο καθένας έδινε τα θέματα του. Όντως δεν υπήρξε λογοκρισία. Άρα υπήρχε ένα αυτοδιαχειριστικό μοντέλο ως προς την κατάργηση των ιεραρχιών. Ως προς αυτό που λέμε κατάργηση των μέσων παραγωγής, για παράδειγμα, δεν ίσχυσε κάτι τέτοιο. Θέλω να μιλήσω λίγο για την αυτοδιαχείριση, γιατί είναι κάτι που το σκεφτόμουν και νομίζω το σκέφτονται και πάρα πολλοί άλλοι. Φαντάζομαι και σε αυτή την αίθουσα ότι γενικά εργαζόμενοι στην Ελλάδα, όσο καιρό διαρκεί αυτή η κρίση και από τις αρχές που ξεκίνησε. Θυμάμαι όταν είχε πρωτοακουστεί μέσα σε μια συνέλευση να κάνουμε αυτοδιαχείριση, μόνο που δεν κρεμάσανε κουδούνια σε αυτό που το είπε. Δηλαδή σε θεωρούν γραφικό ότι τι λες τώρα και μήπως θες να μας το παίξεις αφεντικό και μήπως θες να ανοίξεις παραμάγαζο και εδώ δεν είναι Αργεντινή, εδώ είναι Ελλάδα. Δηλαδή τα αντιεπιχειρήματα και είμαστε πάρα πολλοί, εδώ είμαστε 800 άνθρωποι, πώς θα ζήσουμε εμείς με αυτοδιαχείριση. Τα αντιεπιχειρήματα απέναντι σε κάτι τέτοιο είναι πάρα πολλά. Από τότε όμως έχει περάσει καιρός και σιγά σιγά βλέπεις και ανθρώπους που ήταν έως και εργοδοτικοί, ας πούμε, να σου προτείνουν μοντέλα συνεταιριστικά, πολυεγεμάχης, να κάτσουμε να κάνουμε όλοι μαζί ένα συνεταιρισμό, να ζητήσουμε τα δουλευμένα μας σε μετοχές. Ναι, ακούγονται δηλαδή διάφορα αυτοδιαχειριστικά μοντέλα, ακόμα και μπορώ να πω και από ανθρώπους που μπορεί να μην έχουν πει ξαναθόλου των προθέσεων. Ήδη κυκλοφορούν τουλάχιστον 2 περιοδικά αυτή τη στιγμή που αυτοπροσδιορίζονται ως κολεκτίβες ή ως αυτοδιαχειριστικά. Το Ανφόλιο και το Μόνο, θα σας πω τώρα εντάξει, ακούω και την κακία μου, στο Μόνο ας πούμε είναι μια κοπέλα η οποία ήταν όχι απλά τσιράκι της εργοδοσίας. Τη απεργοσπασία, με να υπογράφω επιστολές ενάντια στα περιοδικά ότι πρέπει να ανοίξει η Ελευθεροτυπία. Ο ίδιος άνθρωπος αναφέρεται σε κολεκτίβες. Θέλω να πω πώς. Οπότε η λέξη αντίφαση υπάρχει και σε αυτό. Δεν είναι διχασμός προσωπικότητας, είναι κάτι το οποίο νομίζω, ειδικά σε αυτό το επάγγελμα του δημοσιογράφου, που πρέπει να είσαι ή να γράφεις αντιμνημονιακά π.χ. ως αριστερός και να υπηρετείς τον εργοδότη σου ως εργοδοτικός, νομίζω ότι πλέον έχει περάσει το DNA των ανθρώπων. Εντάξει, δεν θέλω να σας ταλαιπωρήσω άλλο, καλύτερα να γίνουν ερωτήσεις. Θέλω να τελειώσω με ένα μικρό απόσπασμα που ήταν ένα βιβλίο που διάβασα το καλοκαίρι για την οριζοντιότητα, λέγεται, Φωνές Λαϊκής Εξουσίας στην Αργεντινή. Και μίλαγε για επανεκτημένους εργασιακούς χώρους στην Αργεντινή. Και θυμάμαι όταν το είχα διαβάσει, ήμασταν ήδη κανένα μήνα πλήρω. Και τώρα είχα μόνο λίγο, μήπως μπορούμε και στην Ελευθεροτυπία να κάνουμε κάτι τέτοιο. Μήπως μπορούμε να καταλάβουμε την Ελευθεροτυπία και να το βγάζουμε μόνοι μας. Και διάβασα μάλιστα ότι τότε υπήρχε και μια εφημερίδα που ήταν αυτοδιαχειριζόμενη και ένα τυπογραφείο, το Τσιλαβέρ. Αυτό το τυπογραφείο λοιπόν λέει ότι όταν το καταλάβαμε, ήρθαν οι τρόφιμοι από τον οίκο ευκαιρίας από την απέναντι πλευρά του δρόμου, για όχι μόνο να υπερασπιστούν το εργοστάσιο από την αστυνομία, γιατί φυσικά φέραν την αστυνομία, αλλά για επιμένοντας να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή άμυνας. Ή σε άλλους εργασιακούς χώρους, λέει, λαϊκές συνελεύσεις μαγείρευμα φαγητό, το μετέφεραν στους εργάτες, έτρωγαν όλοι μαζί. Επίσης, λέει, υπήρξε μια σχέση μηδιακών και καλλιτεχνικών κολεκτίβων που συνεργάζονται στη χρήση του χώρου των εργοστασίων για έκθεση έργων με ελεύθερη πρόσβαση, συναυλίες με ζωντανή μουσική για τη γειτονιά, τα βράδια, καφετέρειες, φροντιστηριακά προγράμματα. Έτσι, λέει, κάθε εργασιακό χώρο βλέπει τον εαυτό του σαν οργανικό τμήμα τη κοινότητα και η κοινότητα αντίστροφα βλέπει τον εργασιακό χώρο ως κομμάτι τη. Όπως λένε, λέει, οι εργάτες και οι εργάτριες της Ζανών, ενός εργοστασίου κεραμικών, η Ζανών είναι του λαού. όταν ξεκίνησαν οι απεργίες στην Ελευθεροτυπία, θυμάμαι είχαμε πάει κάποιοι συνάδελφοι στην Λαϊκή Συνέλευση Νέου Κόσμου με 2 τετράγωνα από την εφημερίδα. Εντάξει, οι άνθρωποι υποδέχτηκαν «Γεια σας συναγωνιστές» και «Γιατί δεν την παίρνετε στα χέρια σας» και «Να έρθουμε να κάνουμε κι εμείς εδώ τις συνελεύσεις μας» γιατί δεν είχαν χώρο οι άνθρωποι. Το προτείναμε λοιπόν αφελώς στην Εργασιακή Επιτροπή που είχε εκλεγεί κιόλας. Και μόνο πραγματικά μας πήραν από τα μούτρα μας. Γιατί είναι αυτά που θα φέρουμε εδώ τον κάθε πικραμένο να συνεδριάζει και η Ελευθεροτυπία είναι της Στεγοπούλου και πρόκειται για ξένο χώρο. Βέβαια από τότε που είναι περάσει πόσοι μήνες, 5 μήνες, ήταν Οκτώβρη, τον Νοέμβρη. Φαντάζομαι τώρα ακόμα και οι ίδιοι άνθρωποι που μας είπαν ότι λέτε τώρα στην Στεγοπούλου θα έχουν ριζοσπαστικοποιηθεί κάποιοι από αυτούς. Αλλά το ταμπού της ιδιοκτησίας, ο αυτισμός ότι εμείς θέλουμε μόνο τα δουλευμένα μας και εμείς είμαστε δημοσιογράφοι και μην μπλέξουμε τώρα με τους ακτιβιστές και το έτσι και το αλλιώς. Εμείς είμαστε κάτι άλλο τέλος πάντων. Είναι πάρα πολύ ισχυρό και πιστεύω ότι όσο δεν ξεπερνάμε πραγματικά τις παροπίδες που έχουμε μέσα μας, δεν θα νικήσουμε. Αν το ζητούμενο κατά τη γνώμη μου είναι η νίκη και όχι απλά μια αντίσταση έτσι για να καταγραφεί στα πρακτικά. Γιατί δυστυχώς είναι τέτοια η επίθεση που δεχόμαστε, το είπε και η Λέτα, το είπε και ο Μάγκης, όντως φτάνει τα όρια της γενοκτονίας, αγγίζει τη γενοκτονία, που αν δεν, πώς να το πω, αν δεν μπορέσουμε να ορθώσουμε νικηφόρες αντιστάσεις, και νικηφόρες αντιστάσεις σημαίνει να μπορέσεις να συντρίψεις αυτόν που πάει να σε σκοτώσει, και απλώς να πεις αν είναι νικηφόρες. Και να ψιλοβολευτείς μεθαύριο. Γιατί πώς θα βολευτούν μια αίρεση. Για τους 800 να πεις 100, ανοίξουν ένα ψευτοαυτοδιαχειριζόμενο, μπορεί να γίνει γι' αυτό. Λοιπόν, αν δεν νικήσουμε, είμαστε χαμένοι. Και για να νικήσουμε, πρέπει πρώτα απ' όλα να σκοτώσουμε τα θετικά μέσα μας. Όχι μόνο να υπάρξουμε χωρίς τα θετικά. Για να μπορέσουμε δηλαδή να ζήσουμε χωρίς αυτά, αυτό που λέμε, να μην πράττουμε σαν δούλοι και να μην θεωρούμε τους εαυτούς μας ούτε δούλους ούτε αφέντες κανενός. Αυτό είναι το μεγαλύτερο στοίχημα που πρέπει να κερδίσουμε.